Καταρχάς, όλη μας η πολιτική μέσα στην πανδημία, το 90% των χρημάτων που διαθέσαμε, το 95% το 90%, κατευθύνθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και είναι λογικό, καθώς αποτελούν και το 95% της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, παρά την κριτική που ακούω συνεχώς από την αντιπολίτευση, η οποία προφανώς δεν έχει διαβάσει το σχέδιο, υπάρχουν σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία και μεγάλες επιδοτήσεις για τις μικρές, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να συνενωθούν και να μεγαλώσουν. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα, όλοι καταλαβαίνουμε και σας το λέω εγώ ως εκπρόσωπος μιας οικογενειακής ατομικής επιχείρησης. Ότι αν δεν μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις σε όγκο, δεν θα μπορούσαν ποτέ να αποκτήσουν ούτε πρόβαση στον τραπεζικό δανεισμό, κρίσιμη παράμετρο στη ρευστότητα στον σύγχρονο κόσμο, ούτε τις επαρκείς δεξιότητες και ικανότητες για να ανταγωνιστούν ομοειδείς επιχειρήσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η έννοια της κοινής αγοράς πια επιβάλλει στις επιχειρήσεις να δυναμώσουν και για να δυναμώσουν πρέπει να μεγαλώσουν. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσουμε πολλά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις χώρες. Το κομμάτι των χρεών της πανδημίας θα συζητηθεί και εντός της χώρας και πανευρωπαϊκά όταν λήξει η πανδημία. Πρέπει πρώτα να έχουμε στο μυαλό μας το λογαριασμό για να μπορούμε να κάνουμε τα κουμάντα μας, γιατί είναι πολύ απλά. Σήμερα δεν έχουμε το λογαριασμό. Σήμερα που μιλάμε, έχουμε πάλι πάνω από 3.000 κρούσματα. Άρα, τι να σας πω. Όταν λήξει η πανδημία, πάντως, θέλω να ξέρω ότι εγώ προσωπικά και όλη η κυβέρνηση θα είμαστε ένα τραπέζι για να βρούμε λογικές και εφικτές λύσεις. Και αυτό σημαίνει ότι απολύτως αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που δεν αφορά την παλιά κουβέντα περί του ηθικού κινδύνου όταν πας σε μια διαχείριση διαγραφής χρέους, διότι εδώ δεν έχεις χρέη που δημιουργήκαμε ευθύνη των επιχειρηματιών. Εδώ έχει χρέη που δημιουργήθηκαν χωρίς την ευθύνη τους. Άρα εδώ πρέπει να υπάρχει μια λογική λύση. Το ποια θα είναι αυτή, θα τη δούμε και εντός της χώρας και πανευρωπαϊκά. Θα σας πω τι σημαίνει για τον επαγγελματία. Σημαίνει ότι ο Υπουργός είναι έτοιμος να εκδώσει μια υπουργική απόφαση, η οποία όχι από δόλο ή από σκοπό, αλλά από άγνοια ή από ταχύτητα. Μπορεί να βλάψει κάποιους επαγγελματίες και το επαγγελματικό επιμελητήριο του Προέδρου του είναι εκεί για να επισημάνει το σφάλμα. Να το διορθώσει πριν εκδοθεί ή να το διορθώσει ο Υπουργός και αφού έχει εκδοθεί, με σκοπό να κάνει τη ζωή των επαγγελματιών ευκολότερη. Τέτοιους παραδείγματα μαζί με τον κύριο Χατζηδημοσίου διαχειριστήκαμε νομίζω ούτε λίγα αυτή τη χρονιά. Επιβεβαιώνω πλήρως αυτά που λέει ο Υπουργός. Πρέπει να πω ότι ανεξάρτητα των διαφορετικών απόψεων κάποια θέματα, συνολικά όπως έχω πει, είναι ο Υπουργός που στάθηκε πολύ κοντά στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Στην περίοδο της κρίσης δώσαμε λύσεις σε πάνω από 20 θέματα. Βοηθήσαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Εγώ θέλω και δημόσια, όπως έχω ξαναπεί, να τον ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία που έχουμε τώρα και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μέχρι το τέλος.